Για την εκλογική προετοιμασία και ετοιμότητα του Μέρα 25 από την εποχή της πρότασης Μομφής του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση, μίλησε ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρουφάκης, που όπως διευκρίνησε στέκεται απέναντι σε οποιαδήποτε ολιγαρχία. Εμείς είμαστε σε διάταξη εκλογικής μάχης εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα. Έχουμε ολοκληρώσει το συνεδριό μας, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προεκλογικής εκστρατείας. Η προεκλογική εκστρατεία για μας ξεκίνησε εδώ και μήνες, όταν ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε πρόταση Μομφής εναντίον της κυβέρνησης, αν θυμάστε. Αυτή τη στιγμή η Μητσοτάκης ΑΕ προσπαθεί να κλείσει όλες τις business που έχει αφήσει ανοιχτές, ελπίζοντας σε μία-δυο ζαριές για να κρατήσει την εξουσία. Στο Μέρα 25 θα είμαστε εδώ με το κάλεσμά μας για λαϊκή συσπήρωση, λαϊκή συστράτευση εναντίον της Μητσοτάκης ΑΕ και εναντίον κάθε μορφή ολιγαρχία, όποια πολιτική έκφραση και να έχει. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, που επισκέπτεται την Κρήτη και θα έχει σήμερα και αύριο επαφές σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, για το οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια, σχολιάζοντας την προσφορά των εργαζομένων στην ανάδειξη όχι μόνο του μουσείου αλλά και του ίδιου του πολιτισμού. Αναβαθμίζεται συνεχώς, αποδεικνύει καθημερινά ότι τα αρχαιολογικά μας μουσεία μπορούν να βελτιώνονται και πραγματικά να λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν υπάρχει ξένος επισκέπτης και βέβαιος Έλληνας, που να μην θαυμάζει όχι μόνο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαιολόγοι μας, οι συντηρητές μας, τον αναδεικνύουν, τον καθιστούν αναπόσπαστα δεμένο κομμάτι με το διεθνή πολιτισμό. Ο γραμματέας του Μέρα 25 είχε συνάντηση με εργαζόμενους του μουσείου, που του εξέφρασαν τον προβληματισμό και την ανησυχία τους για την προώθηση της μετατροπής του σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για το οποίο ο Γιάννης Βαρουφάκης σχολίασε ότι είναι το πρώτο βήμα για την εμπορευματοποίηση και την καταστροφή του. Το Μέρα 25 είμαστε ξεκάθαροι. Χρειάζεται αποκέντρωση, χρειάζονται περισσότεροι βαθμοί ελευθερίας στη διοίκηση αυτού του εξαιρετικού μουσείου, αλλά δεν χρειάζεται εμπορευματοποίηση και θα είμαστε ενάντια, θα σταθούμε τείχος μπροστά στην προσπάθεια μετατροπής του μουσείου σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι το πρώτο στάδιο της εμπορευματοποίησης και ουσιαστικά της καταστροφής αυτού του κοσμήματος. Ο Γιάννης Βαρουφάκης απόψε θα πραγματοποιήσει επίσκεψη και θα έχει συναντήσει στο Ρέθυμνο, ενώ αύριο θα συνεχίσει τις επαφές στο Ηράκλειο.